Κύριε Φάμελ, έχετε έναν πρόεδρο ο οποίος σπούδασε σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο σπουδαίο, αμερικανικό, με υποτροφία. Και αυτή την υποτροφία το πανεπιστήμιο είχε τη δυνατότητα να τη δώσει ακριβώς επειδή το πανεπιστήμιο, το μη κρατικό πανεπιστήμιο, το αμερικανικό, δεν μοιράζει μερίσματα και έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί υπεραξία χτίζοντας καταπιστεύματα τα οποία διευκολύνουν τα πανεπιστήμια αυτά να δίνουν υποτροφίες. Αυτό είναι το μοντέλο των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών αμερικανικών πανεπιστήμιων. Σε αυτό σπούδασε ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, ο οποίος σπούδασε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα, θα έλεγε όχι, να μην γίνει αυτό. Σε αυτό το οποίο σπούδασε ο ίδιος. Μα πόση υποκρισία πια. Καλά να τα λέει ο κύριος Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κύριος Κασελάκης. Μισάβηκα. Αρκετά. Αρκετά. Πώς εξηγείτε αυτή τη βασική αντίφαση. Επαναλαμβάνω, εάν το University of Pennsylvania επιλέξει να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα με όλες τις προδιαγραφές του νόμου και να δώσει τη δυνατότητα, παρακαλώ, σε Έλληνες να σπουδάσουν με υποτροφία στην πατρίδα μας, ο κ. Κασελάκης που σπούδασε από το βασίλειο θα πει όχι. Όχι, γιατί εσείς έτσι του το επιβάλλατε, αν και φαντάζομαι ότι ο ίδιος άλλες σκέψεις είχε. Αλλά με το που βούτυξε στο μικρό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνει ο άνθρωπος, προσαρμόστηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς.